Χαιρετίζουμε τους συναγωνιστές και συναγωνίστριες του αντιπολεμικού αντιυμπεριαλιστικού κινήματος της πόλης μας. Βρισκόμαστε εδώ για να διαδηλώσουμε την ακρόνητη απόφασή μας να μην επιτρέψουμε να μετατραπεί η χώρα μας σε μια απέραντη στρατιωτική βάση για τα αμερικάνικα και ανατολικά στρατεύματα. Να μην γίνει η πόλη μας κέντρο επιτελικού σχεδιασμού μέσω του ανατολικού στρατηγίου που εδρεύει στο πρώην τρίτο σώμα στρατού ενάντια στους λαούς της περιοχής και στο δικό μας. Να μην γίνει το λιμάνι της πόλης μας πέρασμα για τους στρατούς και τα όπλα που μακελεύουν τους λαούς και τα παιδιά μας. Η κυβέρνηση παίρνει σήμερα στη Βουλή την κατάρτιση Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις βάσεις με τη διαδικασία του κατεπήγονος μάλιστα, με στόχο να έχει επικυρωθεί μέχρι τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Πρόεδρο Μπάιντεν στις 16 του Μάη. Βιάζεται η αστική τάξη της χώρας μας να πιάσει ένα καλό στασίδι στην ευρωχή της σε αυτή τη βάρβαρη υπεριαλιστική σύγκρουση για να έχει και ένα καλό κοψίδι από το μετέπειτα μοίρασμα της βίας. Αυτή η συμφωνία την έχει ήδη υπογράψει η κυβέρνηση από τον Οκτώβριο του 2021, ζητώντας τώρα να πάρει και την επίσημη βούλα του αστικού κράτου. Είναι συμφωνία που έχει προετοιμάσει ήδη η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και που σήμερα έχει τη στήριξη όλων των ευρωατλαντικών κομμάτων. Είναι συμφωνία που όχι μόνο δεν έχει καμιά σχέση με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, που ήδη ζει από πρώτο χέρι στην τσέπη του το λογαριασμό της Ευρωπής, αλλά αντίθετα σηματοδοτεί την ακόμα βαθύτερη συμμετοχή στα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην αντιπαράθεση με την Κίνα και τη Ρωσία για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δρόμων μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων. Είναι μια συμφωνία επικίνδυνη. Επεκτείνεται αρχικά για 5 χρόνια και στη συνέχεια επαόριστον, μετατρέποντας τη χώρα μας σε αμερικανονατοϊκό πολεμικό ορμητήριο και ταυτόχρονα σε στόχο αντιπίνων, καθώς όλα μαρτυρούν την παραπέρα γενίκευση και επέκταση του πολέμου στην Ουκρανία και όχι μόνο. Αυτό μαρτυρά η διευρυμένη ατοϊκή πολεμική σύσκεψη με τη συμμετοχή υπουργών άμυνας και γεθά από 43 χώρες στην αεροπορική βάση του Ράμστάιν της Γερμανίας που έγινε πριν λίγες ημέρες. Σύσκεψη που από μόνη της δείχνει προς την κατεύθυνση γενίκευσης του πολέμου με τη συμμετοχή όλων και περισσότερων δυνάμεων. Ήδη η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία εφαρμόζεται στην πράξη με τις υποδομές στην Αλεξανδρούπολη, στη Σούλα, στη Λάρισα και σε όλη τη χώρα να συμμετέχουν στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα στέλνει πολεμικό υλικό και προετοιμάζεται να στείλει και τμήματα των ενόπλων δυνάμεών της, ενώ ταυτόχρονα δεκάδες ασκήσεις πρόβες πολέμου βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι παραπλανητικοί συλλογισμοί που μας σερβίρουν ότι είναι ένας πόλεμος της δημοκρατίας έναντι του ολοκληρωτισμού και πως πρέπει να είμαστε με τον αμυνόμενο, με τον αδύνατο, είναι πέρα για πέρα υποκριτική. Ποιοι μας μιλάνε για δημοκρατία? Αυτοί που έκαψαν ακόμη για το χορτάρι από ποια γη κι αν πέρασαν. Τι να πρωτοθυμηθούμε? Γιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία, Λιβύη, Ιεμένη, Παλαιστίνη, Κύπρος. Ατέλειωτα τα υπεριαλιστικά τους εγκλήματα που τα ονομάζουν ειρηνικές αποστολές. Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Τέτοιου είδους ασφάλεια και σταθερότητα προσφέρουν στους λαούς.
αυτή την ασφάλεια και τη σταθερότητα θέλουν να προσφέρουν και στον δικό μας λαό. Καμιά σημασία σε έναν υπεριαλιστικό πόλεμο δεν έχει ποιος επιτέθηκε πρώτος. Ο πόλεμος προετοιμάζεται χρόνια πριν. Πρώτος επιτίθεται αυτός που στην δοσμένη στιγμή τον θεωρεί πιο συμφέρον. Ο σημερινός πόλεμος στην Ουκρανία δεν ήρθε από το πουθενά. Δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία. Ο λαός της Ουκρανίας σήμερα δέχεται τα πειρά των μεγάλων και αντιπαχόμενων υπεριαλιστικών κρατών και ενώσεων. Γιατί η χώρα αυτή διαθέτει μεγάλους πλουτοπαραγωγικούς πόρους, διαθέτει πλούσια και εύκολη γη, έχει σημαντική γεωστρατηγική θέση και σημασία. Από τη μια πλευρά της αντιπαράθεσης βρίσκονται η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που με το πραξικόπημα του 2014 φύτεψαν και στηρίζουν τις αντιδραστικές κυβερνήσεις στην Ουκρανία, στηρίζουν τις φασιστικές και δολοφονικές ομάδες των νεοναζί. Από την άλλη πλευρά είναι η σημερινή καπιταλιστική Ρωσία, που προωθεί τα δικά της σχέδια ενοποίησης εδαφών και χώρων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που δημιουργεί τις δικές της οικονομικές και στρατιωτικές ενώσεις. Και οι μεν και οι δε δεν προωθούν τα συμφέροντα των δικών τους κεφαλοκρατών, των δικών τους μονοπωλιακών ομήλων. Αυτή είναι η αιτία που φέρνει τους λαούς σε αυτή τη θανατηφόρα αντιπαράθεση. Αυτή είναι η μήτρα που γεννά τους πολέμους. Ξέρετε πως σκέφτονται σε περίοδο πολέμου, είτε σε περίοδο ειρήνης, αυτοί οι βασιλιάδες του τεράστιου υπεριαλιστικού κεφαλαίου? Μπλεχθήκαμε, λένε, σε αυτή την υπεριαλιστική ληστεία. Χρειάστηκε να πολεμήσουμε. Τι θα γίνει? Θα θησαυρίσουμε και στον πόλεμο, όχι χειρότερα από ό,τι στην ειρήνη. Και μάλιστα πολύ καλύτερα. Ήρθε καιρός να κλείσουμε την υπεριαλιστική ειρήνη. Τι να γίνει? Τα πολεμικά χρέη μήπως δεν είναι υποχρεώσεις που μας εγγυώνται το ιερό δικαίωμα να εισπράττουμε εκατονταπλάσιο φόρο υποτέλειας από τους λαούς? Και αν οι εκμεταλλευτές πολεμάνε για τη ληστεία του πλούτου, εμείς οι εργαζόμενοι θα πολεμήσουμε ενάντια στους εκμεταλλευτές μας. Το πραγματικό δίλημα που μπαίνει μπροστά στους εργαζόμενους και τους λαούς είναι αν θα συνεχίσουν να υποφέρουν από τη φτώχεια, την ακρίβεια, αλλά και το μεταξύ τους αλληλοσκοτωμό για τα κέρδη μιας σκούφας καπιταλιστών, ή θα εξεγερθούν ενάντια στους εκμεταλλευτές τους. Πριν λίγες ημέρες συνεδρίασε η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις, που συμμετέχουν δεκάδες εργατικά υπαλληλικά σωματεία και άλλοι μαζικοί φορείς, και αποφασίσαμε να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να σταματήσουν αυτούς τους εγκληματικούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Οι λαοί δεν πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στον έναν ή στον άλλον υπεριαλιστή. Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους. Δεν έχουν κανένα όφελος από αυτήν την αντιπαράθεση. Το μόνο που θα κερδίσουν είναι ο θάνατος, ο ξεριζωμός, η προσφυγιά, η φτώχεια και η ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση. Γι' αυτό ενωμένοι πρέπει να δώσουν το κοινό αγώνα ενάντια στις αιτίες που γεννούν την εκμετάλλευση και τον πόλεμο. Η πάγια θέση μας είναι ότι ούτε ο ελληνικός λαός, μα ούτε και κανείς άλλος λαός, δεν πρέπει να μπει κάτω από τις σημαίες των υπεριαλιστών και καμιάς αθλητικής τάξης, ούτε της χώρας της, ούτε και ξένης. Πρέπει να υψώσουν τις δικές τους σημαίες της κοινωνικής απελευθέρωσης, της κοινής πάλης, για έναν κόσμο χωρίς εκμεταλλευτές και εκμετάλλευση, για τη φιλία, τη συνεργασία και τη συναδέλφωση των λαών. Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι
τα λαϊκά στρώματα, ειδικά οι νέοι και οι νέες, πρέπει να πυκνώσουν τις γραμμές του αντιπεριαλιστικού αντιπολεμικού κινήματος ενάντια στο σύστημα που κενά την εκμετάλλευση και τη φτώχεια, τους πολέμους, το θάνατο και την προσφυγιά. Όπως το 1999, στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, ο λαός στην νεολαία της χώρας μας έδωσαν ένα λαμπρό αγώνα ενάντια στους νατοϊκούς φωνιάδες, έτσι και τώρα χρειάζεται να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις να εμποδίσουμε αυτούς τους εγκληματίες να μακελεύουν τους λαούς. Εμείς οι λαοί έχουμε τη δύναμη. Οι υπεριαλιστές είναι δυνατοί, όχι όμως αήθικοι. Τα έξυπνα όπλα τους χρειάζονται τον άνθρωπο για να λειτουργήσουν. Αυτόν τον άνθρωπο που σκέφτεται φοβούνται. Γι' αυτό θέλουν να χειραγωγήσουν και να καθυποτάξουν τους λαούς. Ο λαός μας πρέπει να μπει μπροστά και να πρωτοφωνάξει ως εδώ, να σταματήσει τώρα ο υπεριαλιστικός πόλεμος. Η χώρα μας να σταματήσει να είναι ορμητήριο των Αμερικανοανατολικών φωνιάδων. Ο λαός μας να μην γίνει στόχος αντιπίνων. Να δυναμώσει η κοινή πάλι, η διεθνιστική αλληλεγγύη. Ο κάθε λαός να γίνει κυρίαρχος στον τόπο του. Απεμπλοκή τώρα της Ελλάδας από τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Απαιτούμε η κυβέρνηση να σταματήσει την οποιαδήποτε ανάμειξη και αποστολή πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Να μην υπογραφεί καμιά συμφωνία και να κλείσουν τώρα όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές. Καμιά διευκόλυνση από το ελληνικό έδαφος για τις αμερικανοανατολικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Κανένας φαντάρος και αξιωματικός σε αποστολή εκτός συνόρων. Γνωρίζουμε καλά τις ανεξάρτητες δυνάμεις του λαού μας. Παλεύουμε ώστε ο ίδιος να εμπιστευτεί τη δύναμή του. Στον υπεριαλισμό καμιά υποταγή. Μόνοι υπερδύναμοι είναι οι λαοί.